Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν έκανε μια ελληνική προσπέραση κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Γιάς Μαρίνα στο Αμπούνταμπι. Πιο συγκεκριμένα, μετά το τρομακτικό ατύχημα του Κάρλο Σάινθ, πέρασε μπροστά από τον Τζόρτζ Ράσελ και βρήκε το μονοπάτι του μπλοκαρισμένο για λίγο από τον Λιούι Χάμιλτον. Πρώτο τελικά βρει ένα κενό για να προσπεράσει και να βρεθεί πίσω από τον Πιέρ Γκάσλι. Και ενώ μπορεί να φαίνεται στο βίντεο ότι ο Μαξ Φερστάπεν είναι ιδιαίτερα ανυπόμονο, κάνοντα τους υπόλοιπου να απορούν, από την πλευρά του Ολλανδό είπε ότι για την κατάσταση έφταιγαν οι άλλοι οδηγοί. Έπρεπε να μετακινηθούν. Όλοι οδηγούν αργά και θέλω να βγω έξω γιατί είμαστε περιορισμένοι στον χρόνο και απλώς συνεχίζουν να οδηγούν στη μέση του δρόμου. Μετά, όταν προσπάθησα να περάσω, προσπάθησαν να με στριμώξουν στον τοίχο. Οπότε, ναι, είναι λίγο ανόητο, είπε ο παγκόσμιο πρωταθλητή. Για το αποτέλεσμα στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Τρίτο χρόνο πίσω από την Φεράρι του Λεκλέρ, ο Φερστάπεν είπε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν η έλλειψη ισορροπία τη Ρedμπολ. Από την πλευρά μα η ισορροπία ήταν πολύ κακή, πολλή υποστροφή, πολλά άλματα, οπότε σίγουρα μερικά πράγματα πρέπει να διορθώσουμε για τι κατατακτήριε ανέφερε.